Αυτό το θαυμαστό οικοδόμημα που βλέπουμε μπροστά μας είναι το κάστρο ή ακρόπολη της Άμφισσας, η κάστρο των Σαλώνων, το οποίο, όπως μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα, έχει πάρα πολλές και διαφορετικές εποχές κτισίματος και κατασκευής. Όπως βλέπουμε από κάτω, οι μεγάλοι ογκόλυθοι ανάγονται σε κυκλόπια τείχη, στυλ κυκλόπιων τείχων αρχαιότητας, και παραπάνω βλέπουμε χτισήματα κυρίως φράγκικα. Να πούμε ότι το κάστρο της Άμφισσας είναι γνωστό σαν κάστρο των Σαλώνων ή κάστρο της Οριάς. Βρίσκεται σε ένα ύψος γύρω στα 225 μέτρα, σε ένα λόφο. Από κάτω είναι η σύγχρονη πόλη της Άμφισσας. Μέσα σε όλο το κτίριο βλέπουμε διάσπαρτα αρχαϊκά μέλη από διάφορες κατασκευές. Αυτό που μπορούμε να πούμε πάντως σίγουρα είναι ότι είναι ένα φράγκικο κάστρο, κυρίως τα περισσότερα περισσότερες κατασκευές που βλέπουμε από την εποχή της Φραγκοκρατίας. Κατοικείται από τους πανάρχαιους τόπους, χρόνους μάλλον, η Άμφισσα, και τα κυκλόπια τείχη της Ακρόπολης είναι από την πόλη κράτος της πρωτεύουσας των Εσπερίων, Ιοζολών Λοκρών. Έχουν χτίσει και ένα πολύ όμορφο θεατράκι για εκδηλώσεις εδώ πέρα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τα αρχαιότερα τείχη. Με τη μέθοδο των κυκλόπιων. Κοιτάξτε πόση διαφορά όγκου έχουν οι βράχοι και το υπέρθυρο της πόρτας της Σόδουμαν. Τεράστιο ογκόλυθι με υπέρθυρο. Μπορούμε να καταλάβουμε επίσης, αν και παλιότερα κατά τουλάχιστον 3.000 χρόνια, τα αρχαία τείχη βαστούν πολύ καλύτερα και είναι πιο ανθεκτικά από τα μεσαιωνικά. Πολλές οικοδομικές φάσεις. Όπως είπαμε, από την αρχαιότητα πέρασε σε πάρα πολλά χέρια. Ένας από αυτούς που το επισκεύασαν την εποχή τη Βυζαντινή ήταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Το κάστρο είναι κυριολεκτικά απόρθητο, όπου δεν υπάρχουν κυκλόπια τείχη, υπάρχει ο απόρθητος βράχος. Μπορούμε να το δούμε εδώ αυτό. Περίεργο χτίσμα αυτό, δεν γνωρίζω τι είναι.
Κλασική μεσαιωνική κατασκευή εδώ, μπορούμε να καταλάβουμε. Ένας πύργος εδώ πέρα καταστραμμένος. Ύστερα από τους φράγκους και πολλούς άλλους κατακτητές, όπως καταλαβαίνετε, έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Αρκετά μεγάλη απόσταση, ανηφορική. Εξού και ο τόνος της φωνής μου. Και εδώ βρισκόμαστε, νομίζω, στο ψηλότερο σημείο του κάστρου. Το συγκεκριμένο σημείο έχει ξαναφτιαχτεί. Βλέπουμε τσιμεντώματα για να κρατήσει και να έχουμε μια εικόνα του υπόλοιπου κάστρου από το σημείο των πολεμήστρων. Ένα αρκετά διαφορετικό, όμορφο κάστρο. Και διαφορετικό μιλάω για την άποψη ότι σε όλο το κάστρο βλέπουμε πολύ καθαρά τη διαφορά της κατασκευής. Η άλλη πλευρά του πύργου εδώ πέρα. Πραγματικά γενικά θα ήταν πολύ δύσκολο να το κατακτήσει κάποιος, φαντάζομαι, απόρθητο. Αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του κάστρου με την πολύ μεγάλη ιστορία. Και σίγουρα θα διαδραματίστηκαν την εποχή της τουρκοκρατίας στην Επανάσταση διάφορες ιστορικές στιγμές. Αυτά από την πανέμορφη Άμφισσα. Θα κατέβουμε προς τα κάτω για κάποιο άλλο προορισμό. Εδώ μπροστά μας πάλι η μεγάλη πύλη. Βλέπουμε και από άλλη άποψη. Είναι πραγματικά η πιο μεγάλη ογκόλυφη ίσως σε όλο το κάστρο, όλη την Ακρόπολη.